τον αρνητικό απολογισμό της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 3,5 χρόνων, προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να τον αλλάξει προκαλώντας εντυπώσεις με έναν ανασχηματισμό. Για μένα οι αλλαγές που έχουν γίνει δεν είναι ουσιαστικές, γιατί δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής που θα μπορούσε να είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός πολύ πιο νωρίς, έστω και με ευκαιρία αυτό τον ανασχηματισμό, για να δώσει συγκεκριμένο στίγμα ότι με τα νέα πρόσωπα αλλάζει και η πολιτική. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια από τα ίδια αυτό που λέμε: άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Κύριε Κασαπίδη, συνάδελφός σας, πρώην συνάδελφος στη Νέα Δημοκρατία, εμείς στην Βουλή, κύριε Παπακώστα, υπουργοποιήθηκε σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Η ίδια ασκούσε εντονότατη κριτική, για να μην πούμε κάτι άλλο, εις βάρος του σημερινού υπουργού της κυβέρνησης. Ένα σχόλιο για αυτή την μάλλον περίεργη έτσι, υπουργοποίηση. Στα δημόσια πρόσωπα, τα λόγια, πολύ περισσότερο οι πράξεις, είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν. Οπότε η κυρία Παπακώστα προφανώς θα αναλάβει τις ευθύνες των λόγων της και των πράξεών της και με αυτή την πράξη που έκανε. Ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός δεν έχει ακουμπήσει τον κόσμο. Τον κόσμο δεν τον απασχολεί ο ανασχηματισμός και ποσό δε μάλλον όταν γίνεται με παλιά υλικά. Τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα τον απασχολούν τα καθημερινά του προβλήματα που εντείνονται και μεγαλώνουν. Τον απασχολεί η καθημερινότητα, τον ελεύθερο επαγγελματία, οι φόροι και οι εισφορές που είναι αφόρητες πλέον και βλέπουμε πάρα πολύ και το βλέπουμε και εδώ στα Γρεβενά μετά και τη σημερινή επίσκεψη του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Κυριάκου του Μητσοτάκη που ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή και μόνο τότε θα γίνει ο πραγματικός ανασχηματισμός μετά τις εκλογές με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με την κυρία Παπακώστα συνυπήρξατε στο Κοινοβούλιο, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ένα σχόλιο. Τι να σχολιάσω. Ο σχολιασμός της κυρίας Παπακώστας είναι πριν λίγες μέρες στη Βουλή που έβριζε τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τι να σχολιάσω εγώ για την κυρία Παπακώστα. Όταν η ίδια πριν λίγο καιρό ανέβαζε tweet που έβριζε τη σημερινή κυβέρνηση και σήμερα για την καρέκλα προφανώς μπαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Οι εντυπώσεις έρχονται από τον ίδιο το λαό. Ο ίδιος ο λαός λέει το σοφό ρητό, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τώρα ανανέωση με Παπακώστα και με Κουβέλη δεν γίνεται. Κύριε Παπακώστα, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής χρόνια, συνάδελφός σας. Δεν θέλω να απαξιώσω την πορεία της κυρία Παπακώστα, αλλά λέω ότι αυτή η πολιτική ελιγμή σήμερα βρίσκομαι στην μία ιδεολογική όχθη και την επόμενη στιγμή βρίσκομαι στην αντίπερα. Δεν υπάρχει καμία λογική σχέση της μιας με τις άλλες. Αλλά πέρα από αυτό και η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Κουβέλης εκπροσωπούν μια άλλη παλιά εποχή την οποία ο λαός δεν θέλει να θυμάται. Ο λαός θέλει ανανέωση, θέλει μια καινούρια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να δώσει λύσεις στα αδιέξοδα και στα προβλήματα και φαντάζομαι θα φανεί κιόλας από αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το ξέρει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Για να μην πω και το θέμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση των δύο κυριών, εάν υπάρχει έστω και ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος ευελπιστεί ότι από αύριο θα κοιμάται πιο ασφαλής με την κυρία Γεροβασίλη και την κυρία Παπακώστα.